Με την ίδια συνταγή των τριών προηγούμενων αναμετρήσεων ετοιμάζεται να παρατάξει την ομάδα του απέναντι στην ΑΕΚ ο Γιώργος Παράσχος. Οι εμφανίσεις μέχρι στιγμής έχουν αφήσει ικανοποιημένο τον τεχνικό του ΠΑΣ όπως και τους φιλάθλους και με δεδομένο ότι η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, δεν αναμένονται σημαντικές διαφοροποιήσεις. Σε σχέση με το παιχνίδι απέναντι στον Άρη, ανοιχτές παραμένουν ουσιαστικά δύο θέσεις. Η πρώτη είναι αυτή του Τζάνι και αν ο νεαρός μέσος θα είναι σε θέση να αγωνιστεί και η δεύτερη στον παρτενέρ του Ντιμπαλά. Ο Σαϊτιώτης που αγωνίστηκε βασικός κόντρα στον Άρη ικανοποίησε, όπως όμως και ο Μπακαγιώκο που χρησιμοποιήθηκε στο δεύτερο μέρος σε ρόλο περιφερειακού επιθετικού, καταφέρνοντας ωστόσο να αναστατώσει αρκετές φορές την άμυνα των γηπεδούχων. Οι προπονήσεις συνεχίστηκαν το πρωί στο Πανεπιστημιακό, ενώ ο Γιώργος Παράσχος ζήτησε η προπόνηση της Παρασκευής να γίνει στο Εθνικό Στάδιο. Η συνταγή κόντρα στην ΑΕΚ που έρχεται λαβωμένη στα Γιάννενα με απόντες τους Τζιμπούρ και Σκόκο και ενδεχομένως καταπονημένη από το αυριανό παιχνίδι με την Everton είναι σαφής. Ο ΠΑΣ θα προσπαθήσει να κρατήσει μακριά από την εστία του Ελευθερόπουλου τους επιθετικούς της ΑΕΚ, πιέζοντας ψηλά και προσπαθώντας να χτυπήσει σε κάθε ευκαιρία την άμυνα των φιλοξενουμένων. Διαιτητής της αναμέτρησης ορίστηκε ο Καλόπουλος του Συνδέσμου Μακεδονίας με βοηθούς τους Τρίφωνα του Συνδέσμου Κέρκυρας και Μπαλτά του Συνδέσμου Αχαΐας.